Θα επιχειρήσω να το σπάσω με το κεφάλι. Η λέξη παράνοια δεν είναι αρκετή για να περιγράψει το θολωμένο μυαλό του καθομολογίαν δολοφόνου της Σούζαν Ίτον. Η δραστηριότητα και η συμπεριφορά του, έτσι όπως ο ίδιος την κατέγραφε και τη δημοσιοποιούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σκιαγραφούν μια προφανώς διαταραγμένη προσωπικότητα. Έχω την αίσθηση ότι αυτή είναι η κορυφαία πράξη. Σαφώς πιθανά προϋπήρξαν κάποιες άλλες πράξεις που ίσως υποβαθμίστηκαν από το ευρύτερο κοινωνικό ή ακόμα και από το οικογενειακό πλαίσιο. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές για το κατά πόσον άτομα τα οποία παρουσιάζουν παρόμοια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά έχουν ξεκινήσει από το να κακοποιούν ή ακόμα και το να θανατώνουν ζώα. Το αν ήταν ικανός να φτάσει σε ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα, ίσως ακόμη και οι ειδικοί να μην μπορούσαν να το προβλέψουν. Έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα, μιας και ποτέ δεν είχαμε αντιληφθεί πως το παιδί ήταν άρρωστο. Ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος. Με τα αστεία του δεν σου άφηνε περιθώριο να σκεφτείς κάτι άλλο. Τραβούσε κάθε τόσο κάποια βίντεο και μας τα έδειχνε από διάφορα πράγματα. Δεν κρυβόταν, πηγαίνω ερχόταν στο χωριό. Εγώ ξέρω ότι δεν έχει κάποιο βοηθό, αλλά στο χωριό του στο Μάλεμε δεν ξέρω αν έχει εργάτη. Η κόρη μου είναι σοκαρισμένη, όλο κλαίει και το μόνο που της είπε είναι ότι ναι, το έκανα. Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά βίντεο από αυτά που ανέβαζε στο διαδίκτυο 27χρονος και προδίδουν την ψυχοσύνθεσή του, τον δείχνουν να σπάει γρανίτες με το κεφάλι του και να λυγίζει καρφιά με το λαιμό του. Με τον ίδιο μάλιστα να σχολιάζει λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του και την εξιχνίαση του στιγερού εγκλήματος, απαντώντας σε χρήστες ότι το βίντεο είναι αυθεντικό. Νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο ίσως είναι η συνάντηση, το συναπάντημα της παθολογίας, μιας ενεργούς παθολογίας ενός ατόμου, με μια πολεμική τέχνη. Λοιπόν, σαν να ήρθαμε στο σημείο που είναι η σπηλιά. Ο 27χρονος φαίνεται ότι είχε αποκτήσει αιμονή με τις στοές του γερμανικού καταφυγίου, τις οποίες κατέγραφε στις εξερευνήσεις του μαζί με τις κατοχικές σφαίρες και τα οστά που υπάρχουν διάσπαρτα. Είναι παντού γεμάτες σφαίρες. Με έμφαση και επιμονή ο 27χρονος αποτυπώνει σε κάθε βίντεο τον αεραγωγό και το σημείο που βρέθηκε τελικά το πτώμα της άτυχης βιολόγου. Δούμε τώρα τι φάνηκε στο βίντεο, τι υπάρχει εκεί μέσα. Τα κουφάρια ζώων που κάποιος είχε ξεφορτωθεί σε ανύποπτο χρόνο πετώντας τα από τον αεραγωγό, ίσως και να έδωσαν την ιδέα στον 27χρονο για το πού θα ξεφορτωθεί το κατακρεουργημένο πτώμα της άτυχης γυναίκας. Πώς ζώο είναι. Κάποιο πρόβατο θα πέταξε τώρα κάποιος από πάνω και θα το έριξε εδώ. Άτομο, μάλλον δεν υπάρχουν τύψεις, δεν φαίνεται να έχει τύψεις το συγκεκριμένο άτομο. Αυτό που είναι βεβαίως χαρακτηριστικό στα βίντεο είναι η χρειά της φωνής. Θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα άτομο το οποίο μάλλον δείχνει αποστασιοποιημένο από όλη τη διαδικασία. Θα βάλουμε αυτό το φακό αναμένο μέσα στο τρύπα εδώ πέρα, στο καταφύγιο. Σε άλλο βίντεο, ο 27χρονος μαζί με τον αδελφό του φαίνονται να κατεβάζουν μια λάμπα στον αγωγό και να καταγράφουν και πάλι το σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα της Σούζαν Ίτον. Θέλω να μπορείτε να δείτε απάνω η είσοδος, πόσο βαθιά είναι.